Όταν αρρώστησα εγώ με τον καρκίνο και μου δώσανε 2,5 μήνες ζωή και μας τα πιά μου όλα εντάξει, τον τάφο μου όλα αυτά, πήγα εξομολογήθηκα στον πατέρα Σίμωνο. Τον διπλό. Δεν είναι όλα ακόμα μου λέει. Γυρίζω από το μεταξά του αντικαρκινικό, ότι 2,5 μήνες ζωή μου, τα έφτιαξα αυτά, την προετοιμασία μου. Άφησε παρακαλά το Χριστό, την Παναγία και τον Άγιο Νεκτάριο και όλους Αγίους. Είπα μου, όταν γύρισα και λέω, 2,5 μήνες ζωή έχω. Φεύγω. Παίρνει τηλέφωνο υπομειγουμένο από εκεί πέρα και τι γίνεται, της λέει. Ο πατήρ Νεκτάριος είναι καλά. Ποιος πατήρ Νεκτάριος, λέει. Λέω, πατήρ Νεκτάριος, ναι, όχι. Τον περιμένω να πεθάνει, λέει. Είναι έτοιμος να πεθάνει. Πω, πω. Όταν λοιπόν ήταν με τον ρόχο ο γέροντας, ακούνε οι μοναχές, δεν με έβλεπε. Εδώ στην Πολυθρόνα, αυτό δεν έβλεπε την Πολυθρόνα, ίσως και αν το ήξερα ότι είχε μια τέτοια Πολυθρόνα. Μην έρθει να καθίσει κανείς, γιατί θα έρθει να καθίσει ο Άγιος Νεκτάριος τώρα. Έχει πάει στον Πάτερ Νεκτάριο στο Λαύριο, που πεθαίνει και μετά από εκεί θα έρθει εδώ, να με δει εμένα. Είπαν οι μοναχές, φαίνεται είναι από το που πεθαίνει και παρολογία, ας πούμε, ξωτή. Βέβαια, παίρνει τηλέφωνο με την καμάρια στο Λαύριο του Πάτερ Νεκτάριου. Πάει και έτσι είπε, ναι, τον περιμένω πεθάνει. Σκεφτείτε λοιπόν, ότι ο Άγιος Νεκτάριος ήρθε εδώ, όπως θα ξέρετε, έχει περάσει η Μητέρα, τον κύριο Πανάρο. Από κάτω, κάτω ήταν. Ισπαγνήτα, 3 άτομα τον είδαμε. Μετά από αυτό λοιπόν που πήραμε το τηλέφωνο, ανοίγει η πόρτα, είμαστε υπόγειο. Ήταν για πίεδο η εκκλησία. Κυρία Σοφία, λέω στην κόρο, εγώ δεν μπορώ να σηκωθώ, σε ένα λάτζο ήμουνα. Γιατί το στήθι μου εδώ έχει μια τρύπα και τρέχει πιο κέμα, έχει μαμάκια και πέρα. Δεν μπορώ. Πάει και ανοίγει την πόρτα και ακούω. Ο Πάτερ Νεκτάριος είναι εδώ, όχι. Είναι άλλος στο σπίτι του με γρήμη, είπε ψέματα. Έτσι είμαι χάλια, κίτρινος. Να φωνάξουμε τον ιερέα, τον Πάτερ, γελάσουμε τον Άγιο Κωνσταντίνο, σε νωρίες. Όχι, δεν πειράζει. Ακούω εγώ τη φωνή. Είμαι σε ένα μικρό γραφιάκι κάτω που έχουμε, ξέρεις. Ναι, ξέρω. Είχε μια κοκκινή σακά και τον κοίταγα. Πήγε στην ωραία πύλη κάτω, έχουμε παρεκκλήσιο. Έκανε το σημείο του Σαββού, υπόκριση, προσκυνεί το κυνήριο, την Παναγία και τον Τίμιο Πρόδρομο. Τον Άγιο Νεκτάριο δεν πήγε. Λέω, δεν ξέρω. Ο Άγιος Νεκτάριος τώρα. Έπιασε και καλή Ανάσταση, λέει. Με ζιορτάκο, με δασάκι, καλοπρός, λίγα γεννάκια που είχε εδώ πέρα. Λοιπόν, έφυγε. Έρχεται που γιώζω και που γιάμενη είναι ο Λυκόρης, «Πάτερ μου, αυτός ο παππούλης που είπε μια ίδια εικόνα που έχουμε». Έχει το διάβουσι μου λέει, «Στο λέει να σε παρηγορήσει έτσι, να σε ενθαρρύνει». Λέω, «Κύριε Σοφία, σε ευχαριστώ που μου παραστέκεις σαν τη μάνα μου, διότι η μάνα μου έχει πεθάνει. Σε ευχαριστώ πολύ, θα πάψω και τα 2 μου παιδιά». «Αν σας λέω ψέματα, θα σας παρηγορήσω». Πήγαινε φέτο τον. Πήγαν τον Ευρούν, πέφυγε. Έχω κατενώνει 3 σκαλάκια, μπαίνω στο ιερό που έχουν ένα μεγάλο πελώριο σταυρό, τον οποίο παίρνω κάθε μέρα η Παρασκευή στον νόμο και κάνουμε περιφορά έξω, κάνουμε ένα πέσω αποκαθήνωση. Πάω λοιπόν και του λέω, «Χριστέ μου, σε παρακαλώ, τούτη τη στιγμή, ή πάρε με ή κάνουμε καλά, δεν αντέχω τους πόνους». Κοίτα, το στήθος μου πως είναι, και έχει πιο και έμεχα που βγάζεις εδώ και μπαμπάκια. Μου είπα, πάρε με του λέει. Ακούω λοιπόν, είναι ο κόρ και μου λέει, «Πάτερ, ο Κύριος ήρθε». «Κύριος εσύ είναι». Πηγαίνω σιγά σιγά, δεν πω να περπατήσω κιόλας, πηγαίνω έτσι, πάω και εδώ. Πάω κοντά, έτσι τόσο. Πάνω φίλος στο χέρι, με το πέταξε στο χέρι. Ποιος είναι, ο Άγιος Νεκτάριος. Μου πάει ξέρει έτσι, δεν ήθελα. Μου παίρνει το χέρι μου, το φυλάει. Τι περίεργο πράγμα είναι αυτό. Τι να κάνω. Αν είναι ο Άγιος Νεκτάριος, πρέπει να είναι ωστά.
Σάρκα δεν πρέπει να είναι. Πώς είναι η σάρκα, πριν πεθάνει, είναι γνωστά. Πώς θα είναι. Τι να κάνουν τώρα τον κόσμο. Πού να ξέρω εγώ τι πραγματικά είναι, είναι άειλος ή αν με σάρκα. Αμέσως, γιατί ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιάνεται. Πάω κοντά γεροντά μου και του χαϊδεύω το προσωπάκι. Και του λέω, γεροντάκο μου, γεροντάκο μου. Το προσωπάκι σου μοιάζει η ίδια εικόνα του Αγίου Νεκρού, ναι ή όχι. Μόλι το πήγε εγώ, του πιάνω τα χέρια μου έτσι από τις βάσεις και πήγε. Δεν σ' αφήνω να φύγεις, του λέω. Έχω καρκίνο, θα πεθάνω. Μάνα δεν έχω, να κλάψω, ας πει κάνει καλά το παιδί μου. Βοήθησέ με, του λέω. Σταύρωσέ με, σε παρακαλώ. Με σταύρωσε και είπε δυο λόγια, δεν θυμάμαι τι είπε. Μετά ανοίγει την αγκαλιά του και μας πάει τα δεξιά και αριστερά. Παίρνω θάλος εγώ που με αγκάλιασε και αμέσως λοιπόν πάνω την αγκαλιά σου. Όταν τον έπιασα, πια σάρκα. Το πιάνω. Καταλάβω. Και από με αγκαλιάσε, δεν νιώθω το σώμα του, με αγκάλιασε και μας πάει εδώ. Παίρνω το και εγώ χθάρος με αγκάλιασε, θα τον αγκαλιάσω κι εγώ. Πάρα λοιπόν, θα τον αγκαλιάσω κι εγώ. Όπως θες ήταν. Βάζω τα χέρια μου και σας πιάνω έτσι και τα χέρια έφτανε πίσω. Έγινε άειλος. Ξεχαριστώ. Ό,τι είχα τη σκέψη μου εγώ, πανελώθηκε εκεί. Το καταλάβω και γέρω. Άγιε ο αυτός. Μη φύγει σε παρακαλώ. Πες μου να λέει όχι αν θα πεθάνω θα ζήσω. Δεν θα με νοιάξει. Είναι δοκιμασία. Εύχες καλή ανάσταση. Μα δεν βγαίνει τίποτα λέω αυτό που μου λέει. Θέλει να περάσει πιο μέσα από μαγιαλίψαν πριν. Δεν πειράζει πίστης. Και προχωρεί και πάει. Μέσα τρία άτομα. Προχωρεί. Έχω μερικά κοιμήλια δικά του. Έχω τη ζώνη του. Έχω μάτια, τα γελάκια του κλπ. Όλα αυτά. Είναι μαστονάκι. Πάει λοιπόν, ό,τι έβλεπε, προσκύνησε ο Άγιος, ό,τι έβλεπε εκεί, όταν δικό του προχώρησε. Φτάνει σε ένα σημείο που είναι τα γυαλάκια του. Κάθε εκεί, βγάζει το ένα ζεύγο γυαλάκια, όπως είναι αυτά μέσα. Ένα αυτή, ο σκελετός μέχρι εδώ, άλλο δεύτερο αυτή δεν είχε, και ένα γέννη. Οι τρεις που είμαστε κοντά έτσι ακριβώς, από μέσα, πού τα βρήκε λένε εμείς, τι μου πια. Πάει πιο κάτω από μια εικόνα με το σκουπάκι του Αγίου Νεκταρίου, με οποία την έφτιαξε ο ανιψιός του, Αναστάσιος Κεφαλάς, που πέθανε πρόσφατα με λίγα χρόνια. Και όταν την έφερε την άψη εδώ, δεν ήμουν εγώ, την παράδειγμα είναι ο κόρησα. Του λέω γέροντα, εγώ ζήτησα φόρμη να δω, είναι. Αυτός είναι. Αυτή η εικόνα της ζωγράφησης ο ανιψιός του Αγίου Νεκταρίου, Αναστάσιος Κεφαλάς, τον βάπτισε ο Άγιος και το έδωσε και το όνομά του. Δεν με κοιτάει όμως καθόλου, το κεφάλι κάτω. Ω, τι κάνει το παιδί μου, καλά είναι. Καλά είναι, ψέμα του λέω. Όχι, το λοιπόν δεν είδα εγώ. Ήρθε στο Παρίσι, γύρισε, μάλιστα. Είναι στη ζωή, μάλιστα. Πόσο χαίρομαι που λέτε για το παιδί μου αυτό. Τα ακούτε. Λοιπόν, αυτός είπε. Θα μου πεις γέροντα, ναι, εγώ θα πεθάνω, τι θα ζήσω. Είναι δοκιμασία. Έφυγε να σου πού πας μέχρι το εκείνο. Θα πάω εγώ από εγώ, Πασχαλινό. Όχι. Προχωράει πέρα σιγά σιγά. Κρίμα, φεύγεται του τον γέροντα. Κρίμα σου αγαπώ από 15 χρόνο παιδί, λέω. Θυμάσαι, λέω. Που όταν ήρθα 15 χρόνο παιδί που με έβαλε μάνα σε κουρίο για να μην γίνω παπάς, να μάθω γράμματα. Και ήρθα και δεν σε πίστευα, δεν σε έβλεπα μόνο με τα μαύρα, με το πανουκαλίμαχο και με το εγκόρπιό σου. Και εγώ ήρθα να σε δω με ρούχα φρωματιστά. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν μου ήρθα και σε παρακάλεσα να γίνω πάνω και να μου πεις ναι ή όχι. Και μου πεις, αν τον τάφο, θα γίνεις και θα πάρεις και το όνομά μου. Ναι ή όχι. Γιατί δεν μου λες τώρα αυτό το πράγμα. Πες μου, ναι ή όχι, να ξέρω τι είμαστε. Είναι δοκιμασία. Παίρνεις κρίμα που σ' αγάπησα τόσο πολύ. Κρίμα που σ' αγάπησα που μη μιλάς έτσι. Παίρνω σε παρακαλώ. Να αφήσεις παραπονεμένο. Τώρα παίρνει την έχουν για να κλάψει, να σου πει κάτι καλά το παιδί μου. Γυρίζει πίσω και πάει στην εικόνα του. Σμίγει τις δύο παλάμες. Σκύβει το κεφαλάκι του και λέει. Από εκεί που έλεγε πάτε ένα νεκτάριο στην οκόρηση.
«Ω παιδί μου νεκτάρια, μη στενοχωρείς, είναι δοκιμασία, γίνεις καλά, γίνει το θαύμα και θα ακουστήσεις όλο τον κόσμο». Και μάθησε να ζήσω 27 ολόκληρα χρόνια.